Όλοι γνωρίζουμε την παραβολή του καλού Σαμαρίτου. Από τα μικρά μας χρόνια, ο καλός Σαμαρίτης ήταν ένα καλό παράδειγμα για όλους μας, ώστε να μιμηθούμε κι εμείς και να κάνουμε καλές πράξεις, όπως αυτός ο άνθρωπος, ο οποίος, αν και δεν ήταν φύλα προσκύμενος προς τους Εβραίους, τους καθαρόαιμους δηλαδή, ήτανε, θα λέγαμε, ίσως και φυλετικά λίγο διαφορετική, αλλά κυρίως θρησκευτικά, αυτός ο άνθρωπος βοήθησε αυτόν που έπεσε στους ληστές και ήταν πληγωμένος στο δρόμο. Αυτό σαν πρώτη έννοια το καταλαβαίνουμε όλοι μας, ότι πρέπει να βοηθάμε, να συμπαριστάμεθα στους ανθρώπους. Θα πει κανείς τώρα πού να τους βρει τους ανθρώπους σήμερα. Αυτό είναι ένα πρόβλημα, αλλά μπορούμε να το αναπληρώσουμε με την προσευχή η οποία δεν έχει σύνορα, ούτε ανηφόρες, ούτε κατηφόρες. Και ο άνθρωπος μπορεί μέσα στην καρδιά του να κάνει εκκλησία την ψυχή του και εκεί μέσα στην εκκλησία να χωρέσουν όλοι. Και όταν είμαστε στο σπίτι μας μπορούμε να προσευχηθούμε και για τους αβάπτιστους. Στην εκκλησία προσευχόμαστε γενικά, όχι ονομαστικά. Ούτε για τα μικρά παιδάκια που λέμε για το αβάπτιστο, δεν μπορούμε να το διαβάσουμε εδώ στο Άγιο Ποτήριο. Στο Άγιο Ποτήριο μέσα μπαίνουν οι βαπτισμένοι μόνο. Πήγε λοιπόν ένας άνθρωπος νομικός και είπε στο Χριστό, τι θα γίνει, πώς μπορώ κι εγώ να σωθώ, τι να κάνω για να κληρονομήσω την αιώνια ζωή. Και ο Κύριος δεν του είπε απλά να είσαι καλός άνθρωπος. Πως λέμε τώρα να είμαστε καλοί άνθρωποι και λένε και οι μητέρες στα παιδιά τους, να είναι χρήσιμος στην κοινωνία. Του είπε δύο τις μεγαλύτερες εντολές, οι οποίες είναι οι επλέον απαραίτητες και οι οποίες καλύπτουν και όλες τις άλλες. Του είπε λοιπόν ότι πρέπει να αγαπήσεις τον Θεό, πρώτα αγαπάμε τον Θεό, με όλες σου τις ψυχοσωματικές σου δυνάμεις. Δηλαδή με το μυαλό σου να σκέφτεσαι το Θεό, με την καρδιά σου να τον αγαπάς, με τη θέλησή σου να τον ποθείς, να θέλεις το θέλημά του με την ψυχή σου και με το σώμα σου. Μην αφήσεις το σώμα σου αδρανές και δεν κάνει τίποτα και βαριέσαι να σηκώσεις το χέρι να κάνεις και ένα σταυρό. Συμμετέχει και το σώμα. Και συμμετέχει το σώμα με την συμμετοχή του στην εκκλησία και με τις προσευχές στο σπίτι, τις νηστείες και όλα αυτά, και παίρνουμε τα πόδια μας και τα βήματά μας και τα οδηγούμε στην εκκλησία. Και μέσα στην εκκλησία με τα προσκυνήματά μας, με τα σταυροκοπήματά μας, με τις προσευχές μας, με την συμψαλμωδία μας και με τη Θεία Κοινωνία που έρχεται και στην ψυχή και στο σώμα, δοξάζουμε τον Θεό εν το σώματι ημών και εν το πνεύματι ημών, τα οποία είναι του Θεού. Και λέει και να αγαπήσεις και τον πλησίον σου όπως τον εαυτό σου. Δηλαδή πώς τον αγαπάς τον εαυτό σου? Θέλεις να είσαι χορτάτος, να είσαι κοιμισμένος, δηλαδή χορτάτος από ύπνο, να έχεις την καθαριότητά σου, τα καθημερινά, αυτά να έχει και ο άλλος. Δεν ξέρω τι γίνεται, αδελφοί, επάνω εις τις κατασκηνώσεις των τσιγκάνων, των Ρωμά όπως λένε. Οι άνθρωποι παίρνουν κάποια επιδόματα και την χάνουν κάποιες διευκολύνσεως από το κράτος
Φαίνεται όμως είτε από έλλειψη παιδείας και ενδιαφέροντος, είτε από έλλειψη συμπαραστάσεως και των αναγκαίων, πολλοί από αυτούς βρίσκονται σε ικτρά κατάσταση. Μπορεί να πεις ότι έτσι έχουν μάθει. Ναι, υπάρχουν κι άλλοι οι οποίοι έχουν εκπολιτιστεί και έχουν μπει στον κοινωνικό ιστό και ντρέπεσαι να μπει στα σπίτια τους. Όπως λοιπόν εμείς έχουμε στο σπίτι μας την θέρμανση, έχουμε την ίδρυυση, έχουμε όλα αυτά τα πράγματα, έτσι πρέπει να έχει και ο τελευταίος από τους 17.000 αστέγους που έχει κάτω η Αθήνα, φροντίζουμε για όλους τους άλλους και αυτούς τους αφήνουμε εκεί στην φιλανθρωπία του Θεού και στο έλεος των ανθρώπων. Και επειδή ο νομικός δεν ήθελε να τα δεχθεί, γιατί υπάρχουν και σήμερα άνθρωποι που ούμε πίσεις κάνουμε πίσεις, ο Χριστός του είπε τα πιο απλά. Του λέει πρόσεξε, αυτό είναι το βασικό, ψυχή και σώματι να δοξάζεις τον Θεό και να τον λατρεύεις και να αγαπάς τον πλησίον σου όπως τον εαυτό σου. Ωραία. Λέει λοιπόν ο άλλος και ποιος είναι πλησίον, το άλλο το θέμα, το θέμα της αγάπης προς τον Θεό το κατάλαβε μάλλον. Δεν κατάλαβε ποιος είναι πλησίον, γιατί οι Εβραίοι είχαν μία παραδοχή θρησκευτική που έλεγε όποιος είναι αίμα μας, σώη μας, γένος μας είναι πλησίον. Αυτό ναι, τον πλησίον σου αγαπήσεις και τον εχθρόν σου μισήσεις. Γι' αυτό έλεγαν και για τα άλλα εκείνα, οδόντα αντί οδόντος, οφθαλμόν αντί οφθαλμού κλπ. Και λέει ποιος είναι πλησίον. Μάλλον το είπε και λίγο πονηρά για να πειράξει τον Χριστό να τον εκθέσει, να πει ο Χριστός ότι όλοι είναι πλησίον. Ένας μετανάστης είναι πλησίον, ένας πρόσφυγας είναι πλησίον. Όταν βρίσκεται κάτω μισοπεθαμένος είναι πλησίον. Και περνάς από εκεί δεν μπορείς να αδιαφορήσεις. Έτσι λοιπόν ο Χριστός του είπε την παραβολή του καλού Σαμαρίτου. Πέρασε ο ένας που ήταν ιερεύς. Πέρασε ο άλλος που ήταν Λεβίτης, νεοκόρος και λοιπά του ναού. Και πέρασε και ένας Σαμαρίτης που αν τον πήρε αντίληψη ο πληγωμένος θα είπε «Αμάν Σαμαρίτης, τώρα δεν τη γλιτώνω». Όταν είδε τον ιερέα και τον Λεβίτη θα είπε μάλλον «Α, ευτυχώς, θα σωθώ, δεν ξέρεις από πού θα έρθει το καλό». Και ο Χριστός θεωρεί το ως ξένος, διότι έλεγε την αλήθεια του Θεού που δεν την ήξεραν ή δεν την είχαν ενστερνιστεί οι Εβραίοι και δεν τον ήθελαν. Αυτόν λοιπόν που δεν τον ήθελαν και τον σταύρωσαν, αυτός ήταν ο καλός Σαμαρίτης, όχι μόνο των Εβραίων, όλου του κόσμου. Και κατέβηκε αυτός ο καλός Σαμαρίτης. Τι σημαίνει καλός Σαμαρίτης? Ότι υπήρχαν και άλλοι πιθανόν που να μην ήταν καλοί. Δεν σημαίνει δηλαδή ότι οι άνθρωποι κρίνονται μαζικά, ατομικά κρίνονται, ατομικά. Μπορεί να σε βοηθήσει ένας άνθρωπος τον οποίον δεν υπολογίζεις ποτέ. Και έχουν συμβεί και στην κατοχή και σε άλλα πράγματα να έρθει ένα καλό από εκεί που δεν το περιμένεις. Αυτός λοιπόν ο καλός Σαμαρίτης διέκοψε το δρομολογιό του, κατέβηκε κάτω, τον περιποιήθηκε, τον τραυματία, τον έβαλε στο ζώο του, κουράστηκε ο ίδιος, πεζοπόρησε, έβαλε τον άλλον επάνω στο ζώο του, τον πήγε στο πανδοχείο, πανδοχείο είναι η εκκλησία. Μίλησε με τον πανδοχέα τον ιερέα, έδωσε την παλαιά και την Καινή Διαθήκη τα δύο δινάρια και του είπε «Πρόσεξε, φρόντισέ τον πληγωμένο άνθρωπο, τον άρρωστο, τον οποιοδήποτε, φρόντισέ τον και όταν θα ξανάρθω στη Δευτέρα Παρουσία θα σε πληρώσω. Και ό,τι προσδαπανήσεις θα σε πληρώσω». Τι σημαίνει προσδαπανήσεις? Σημαίνει ότι και τώρα θα πληρωθείς. Όποιος κάνει το καλό και τώρα πληρώνεται. Αλλά και θα, ό,τι προσδαπανήσεις, ό,τι ξοδέψεις παραπάνω, μπορεί κάποιος να θυσιαστεί ακόμα για τον πλησίον. Σε ένα πόλεμο θυσιάζεται ο άλλος για αυτούς που μένουν πίσω. Ό,τι παραπάνω κάνεις από τις απλές και καθημερινές εντολές και θυσιαστείς, ήταν ένας πατέρας
ο οποίος το παιδί του είχε, χρειαζόταν αίμα, κάτι τραυματίστηκε, και ο ίδιος αν και είχε χαμηλό αιματοκρίτη και δεν ήταν σε καλή κατάσταση, έδωσε από το αίμα του και με το παραπάνω. Αυτό του στήχησε, διότι σε όλη του τη ζωή μετά είχε ζαλάδες, χλώμιανε, και ρώταγε το παιδί γιατί ο μπαμπάς μαμά είναι έτσι, και του εξήγησε μια μέρα: ο πατέρας σου, για να μην πεθάνεις, έδωσε το αίμα του και μάλιστα παραπάνω από την προβλεπόμενη ποσότητα. Ναι. Ό,τι προσδαπανήσεις, εγώ όταν θα έρθω θα στο ξεπληρώσω. Και τι λέει ο Χριστός στο τέλος, αδελφοί, τι λέει ο Χριστός? Ρώτησε ο νομικός ποιος είναι πλησίον, και θα έπρεπε να απαντήσει ο Χριστός: πλησίον είναι αυτός που είναι κάτω. Τι είπε όμως ο Χριστός? Δεν μου λες, λέει, τώρα από αυτά που είπαμε, ποιος νομίζεις ότι είναι πλησίον στο ληστή? Όχι, πλησίον είναι ο ληστής. Πρέπει εσύ να γίνεις πλησίον. Να πλησιάσεις εσύ. Να πλησιάσεις εσύ τον πεσμένο άνθρωπο. Δεν μου λες, του λέει, ποιος νομίζεις έγινε πλησίον του εμπεσόντωσης τους ληστάς? Αυτός που τον σπλαχνίστηκε, λέει, ο ποιήσας το έλεος μεταυτού. Πήγαινε κι εσύ, κάνε αυτό και θα ζήσεις. Αυτό να κάνεις κι εσύ και θα πας στον παράδεισο. Τώρα λοιπόν είμαστε σε μια κοινωνία αυτή τη στιγμή, σε μια δυσκολία μεγάλη, που το παράδειγμα του καλού Σαμαρίτου εκκρεμεί πάνω από τα κεφάλια μας, και να θέλουμε να κάνουμε κάτι δεν μπορούμε. Το πανδοχείο είναι κλειστό. Οι πανδοχείς μέσα δεν δέχονται. Δεν μπορείς να ανοίξεις την πόρτα, να βάλεις μέσα έναν άνθρωπο, να τον περιποιηθεί η εκκλησία. Διότι με διαφόρους λόγους δεν μπορείς. Στα νοσοκομεία δεν μπορείς να πας. Ένας άνθρωπος μόνο μπορεί, και πρέπει να είναι και βαθμός συγγενείας. Ακόμα και στα αυτοκίνητα ένας πρέπει να πηγαίνει δίπλα στον οδηγό, πρώτου βαθμού συγγενείας. Αλλά πλησίον είναι όλοι. Η εκκλησία μας δεν έχει τέτοια πράγματα. Και πάντοτε στην εκκλησία κατέφευγαν οι άνθρωποι οι οποίοι είχαν ανάγκη, οποιαδήποτε ανάγκη, οποιαδήποτε ανάγκη. Εκκλησίας είχαμε και στους λεπρούς και στους φυματικούς και στους αρρώστους και σε αυτούς που είχαν λοιμώδη νοσήματα και σε αυτούς που είχαν καρκίνο και σε αυτούς οι οποίοι ήταν στο τέλος. Η εκκλησία τους αγκάλιαζε όλους. Αυτή τη στιγμή λοιπόν η εκκλησία μας, ο ιερέας, ο επίσκοπος, που πρέπει να είναι ο πρώτος καλός Σαμαρίτης, εμποδίζεται με εντολές και δεν μπορεί να είναι. Δηλαδή τι μπορώ να κάνω? Είπαμε, μπορώ να προσευχηθώ από το σπίτι μου. Μπορώ να καθίσω να έχω ένα κατάλογο και η προσευχή πάει παντού και πρέπει να γίνω, ας το πούμε, ένας και εγώ μιμητής των ασκητών και των ερημητών, να προσεύχομαι για όλο τον κόσμο. Πιάνει αυτό, ισχύει. Αλλά και σε αυτή την κατάσταση που είμαστε και στην κινητικότητα που μας επιτρέπεται να έχουμε, μπορεί ο καθένας να είναι καλός Σαμαρίτης. Δηλαδή μέσα στο σπίτι του να βοηθάει ή τον πατέρα του ή τη μητέρα του, τους άλλους ανθρώπους του σπιτιού, να μην κοιτάει το κομμάτι του, τον εαυτό του, να μην κοιτάει την δική του καλοπέραση και την ανάπαυσή του. Ο καλός Σαμαρίτης έκανε αλλαγές, έφερε τούμπα τη ζωή του για να βοηθήσει τον άλλον. Έτσι πρέπει να κάνει ο χριστιανός. Στην πανδημία που έγινε το 252 στην Αλεξάνδρεια, έπεφταν οι άνθρωποι έξω στο δρόμο. Εκείνη ήταν πανδημία. Έπεφταν οι άνθρωποι από την χολέρα στο δρόμο και δεν πήγαιναν ούτε οι συγγενείς. Σκέψου ο συγγενής σου να μην είναι πλησίον, να θέλει να σου βγάλει το μάτι. Για βλέπω, τι έπαθε στο μάτι σου, λέει, ποιος το έβγαλε? Ο αδερφός μου. Γιατί? Ναι, από φθόνο και λοιπά. Α, γι' αυτό, λέει, είναι τόσο βαθύ το τραύμα. Ο αδερφός μου. Εκεί δεν πήγαιναν ούτε οι συγγενείς. Ποιοι πήγαν να βοηθήσουν? Οι χριστιανοί. Ποιοι βοηθάνε σήμερα, όσο βοηθάνε και όταν έχουμε ελευθερία κινήσεων? Οι χριστιανοί, η εκκλησία μας. Και εδώ τοπικά στη Μητρόπολη και παντού. Ποιοι ενδιαφέρονται για τους ενδεείς?
Ήρθαν από την Αλβανία για πρώτη φορά τότε οι άνθρωποι και τρέχαμε, δεν είχαν ούτε χαρτιά ούτε τίποτα, να τους πάρουμε ψυγείο, να τους πάρουμε μια σόμπα, οτιδήποτε. Η Εκκλησία μας, δεν λέμε εγωιστικά, αυτή είναι η αποστολή της. Και πιο άλλο, και η αλήθεια. Σήμερα η Εκκλησία μας, άμα θέλει να είσαι καλός Σαμαρίτης, διότι ο καλός Σαμαρίτης δεν έριξε μόνο έλεον το ευχέλαιον και ίνον τη Θεία Κοινωνία. Είδατε πόσο όλα τα πράγματα, κάντε ένα ευχέλαιο σήμερα στην Εκκλησία, μπορείτε, δεν μπορείτε. Λάτε να κοινωνήσουν οι άνθρωποι, μπορούν, δεν μπορούν. Δεν μπορούν και οι ιερείς να πάνε στα σπίτια. Υπάρχουν τέτοιες λεπτομερείς δεσμεύσεις που δεν μπορείς να κάνεις ακόμα και τα αυτονόητα σήμερα. Άρα λοιπόν πώς θα γίνω εγώ καλός Σαμαρίτης? Και προσέξτε, ο καλός Σαμαρίτης έκανε τον κόπο και τη φιλανθρωπία και μετά τι ξόδεψε? Τι έδωσε, λένε οι πατέρες, τα δύο δινάρια? Παλαιά και Καινή Διαθήκη, δηλαδή το Λόγο του Θεού. Πες ότι ο άλλος είναι πλούσιος, αλλά είναι πεσμένος σε πνευματικούς ληστές. Τον έχουν πάρει οι γιόγκηδες, τον έχουν πάρει οι αιρετικοί, του έχουν πάρει την ψυχή οι φωτισμένες, του έχουν πάρει την καρδιά οι χιλιαστές, δεν ξέρω ποιος, οι σατανιστές. Αυτόν που δεν είναι σωματικά πληγωμένος, πώς θα τον βοηθήσω? Με το Λόγο. Θα τον βοηθήσω με την αλήθεια. Τώρα πρέπει να λέμε την αλήθεια. Αν μπορούμε, λένε ότι από όλη αυτή την κατάσταση που πράγματι πονάει η ψυχή του ανθρώπου, πολλοί άνθρωποι θα βγουν φτωχότεροι, θα βγουν πεινασμένοι, θα χάσουν τις δουλειές τους, θα μείνουν άνεργοι. Πρέπει εμείς οι άλλοι να βοηθήσουμε, όπως στην κατοχή. Έβγαζαν από μια κουταλιά και έδιναν μια άλλη μερίδα σε έναν φτωχό. Πρέπει να το κάνουμε. Πες ότι δεν έχουμε τέτοιο πρόβλημα. Τι πρέπει να κάνει ο καλός Σαμαρίτης? Να κάνει πνευματική ελεημοσύνη, ιεραποστολή, να μιλήσει. Να μιλήσει, να πει την Παλαιά και την Καινή Διαθήκη. Και αυτό πρέπει να το κάνει στον κόσμο. Αλλά τώρα δεν μπορείς και να θέλεις να πεις την αλήθεια. Τις λες μόνο στα ντουβάρια. Και όπου υπάρχει κάποιο διαδίκτυο και κάποια σύνδεση μικροφωνική. Η αλήθεια είναι για όλο τον κόσμο. Και ο καλός Σαμαρίτης τι έκανε? Το μεγαλύτερο πράγμα που έκανε στον εαυτό του, γι' αυτό επενέθη από τον Κύριο. Ξεπέρασε τον εαυτό του. Υπερεύει την ιδιότητα του Σαμαρίτου. Ήταν οι Σαμαρίτες δακτυλοδεικτούμενοι και δεν τους χώνευαν οι Εβραίοι. Αυτός δεν σκέφτηκε ούτε φόβο, ούτε κατατρεγμό, ούτε συκοφαντία, ούτε έξοδα, ούτε τίποτα. Εγώ, λέει, θα καθίσω και θα τον βοηθήσω. Μπορεί οι νόμοι να έλεγαν διάφορα πράγματα τότε. Ου συχρώνται οι Ιουδαίοι Σαμαρίτες, το είπε η Σαμαρίτιδα στον Χριστό. Λέει, γιατί μου μιλάς, του λέει, του Χριστού? Εμείς δεν έχουμε επικοινωνία οι Σαμαρίτες με τους Ιουδαίους. Δεν είχαν επικοινωνία. Τα διέγραψε όλα ο καλός Σαμαρίτης προκειμένου να βοηθήσει τον άλλον άνθρωπο. Μεγάλη δύναμη, μεγάλο μήνυμα. Τώρα όλοι φοβόμαστε. Φοβόμαστε, βλέπουμε τον άλλον ως δημόσιον κίνδυνο. Να απειλεί την υγεία μας και να μας τρομοκρατεί. Μα από αυτό μόνο κινδυνεύω? Άμα θέλει ο Θεός να ζήσω, θα ζήσω. Σαφώς και θα προσέξω, αλλά η αγάπη είναι πάνω απ' όλα. Να μην μπορώ εγώ να πάω στην εκκλησία και να φέρω και έναν άλλο στην εκκλησία, να κοινωνήσω τον πατέρα μου, τη μάνα μου, να κοινωνήσω τα παιδιά μου, να πάω στο νοσοκομείο. Δεν μπορούμε να πάμε στις φυλακές. Ορίστε, περιμένουν. Ξέρετε τι λένε οι φυλακισμένοι του Δομοκού? Λένε, ελάτε, λέει, κάθε φορά που κάνουμε λειτουργία ανοίγει ένα παράθυρο ελευθερίας. Για να πάμε τώρα. Έχει πλακώσει ο φόβος στις καρδιές. Ο Σαμαρίτης αυτό το ξεπέρασε. Και έγινε καλός Σαμαρίτης και δεν φοβήθηκε. Ούτε τα αίματα, ούτε τα χώματα, ούτε τίποτα άλλο μη λερώσει η σέλα από το ζώο του, τίποτα, ούτε τα λεφτά του. Άρα λοιπόν η υπέρβαση του εγωισμού μας και του ατομισμού μας, η αγάπη προς τον άλλον μαζί με την αγάπη προς το Θεό. Μαζί με την αγάπη προς το Θεό, αυτό που είναι το πρώτο, μας βοηθάει να φτάσουμε και εμείς να μιμηθούμε τον Χριστό. Ο Χριστός τελικά είναι ο καλός Σαμαρίτης. Έχισε το αίμα του.
δέχτηκε τους πάντες. Σκέφτομαι καμιά φορά, αδερφοί, με αυτό θα τελειώσω. Ποιος από μας μπορεί να πάει να αγκαλιάσει έναν λεπρό, λέμε τώρα, έναν λιγεδιασμένο, έναν από τους αστέγους, οι οποίοι οι άνθρωποι δεν ξέρω πώς και τι, μπορεί να μυρίζουν, να μην έχουν καθαριότητα. Να πας να αγκαλιάσεις και να ασπαστείς έναν λιγεδιασμένο άνθρωπο, Αυτό το έκανε ο Χριστός σε μας. Που βρωμούσαμε, ήμασταν σκολίκων βρώμα και δυσοδεία πνευματική από τις αμαρτίες μας. Και κατέβηκε από το Σταυρό, έχισε το αίμα του και μας έδωσε το έλεος του, μας αγκάλιασε και μας ανέβασε στον Παράδεισο. Αυτή είναι η αγάπη. Μη με ρωτάς, λέει, για την αγάπη, δες το Σταυρό. Να μας φωτίσει ο Θεός, έτσι να σκεφτόμαστε, έτσι να πράττουμε από τώρα και πέρα και να μη φοβόμαστε. Όταν πρόκειται για την αγάπη και για την αλήθεια, να μη φοβόμαστε ποτέ. Μετά φόβου Θεού πίστεως και αγάπης προσέλθετε. Σώμα και αίμα Χριστού, εις άφεσιν σου αμαρτιών και η ζωήν την αιώνιον. Σώμα και αίμα Χριστού, εις άφεσιν σου αμαρτιών και η ζωήν την αιώνιον. Σώμα και αίμα Χριστού, ελάτε. Σώμα και αίμα Χριστού, εις άφεσιν σου αμαρτιών και η ζωήν την αιώνιον. Σώμα και αίμα Χριστού, εις άφεσιν σου αμαρτιών και η ζωήν την αιώνιον. Σώμα και αίμα Χριστού, εις άφεσιν σου αμαρτιών και η ζωήν την αιώνιον. Ελάτε. Σώμα και αίμα Χριστού, εις άφεσιν σου αμαρτιών και η ζωήν την αιώνιον. Σώσον ο Θεός των λαών σου και ευλόγησον την κληρονομίαν σου. Ήδωμε το φως σου αληθινόν, ελάθωσε, πνεύμαε ουράνιος. Υψώθητε επί τους ουρανούς ο Θεός και πάστε γίνει δόξα σου. Υψώθητε επί τους ουρανούς και πάστε γίνει δόξα σου. Υψώθητε επί τους ουρανούς ο Θεός και πάστε γίνει δόξα σου. Κρέμασέ σου. Ευλογητός ο Θεός ημών. Πάντοτε νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Ορθοί μεταλαβώντες των θείων Αγίων ακράντων, αθανάτων επουρανίων ζώπιων, φρικτών του Χριστού μυστηρίων, αξίως ευχαριστήσομεν το Κυρίο. Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της ηχάρητη. Την ημέραν πάσαν τελείαν Αγίαν, ειρηνικήν και αναμάρτητον ετισάμενη, εαυτούς και αλλήλους, και πάσαν την ζωήν ημών, Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Ευχαριστούμε σοι δέσποτα φιλάνθρωπε, ευεργέτα των ψυχών ημών, ότι και την παρούση ημέρα κατεξίωσας ημάς των επουρανίων σου και αθανάτων μυστηρίων, ορθοτόμησον ημών την οδόν, στήριξον ημάς εν το φόβο σου τους πάντας, φρούρισον ημών την ζωήν, ασφάλισε ημών τα διαβήματα, ευχές και ηκεσίες της εν δόξου Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας και πάντων σου των Αγίων, ότι σύ ο αγιασμός ημών και σύ την δόξαν αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ειν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Εν ειρήνη προέλθομεν του Κυρίου δεηθώμεν.
Ο ευλογών τους ευλογούντας σε Κύριε και ο αγιάζων τους επισήπε πειθώτας, σώσον τον λαόν σου και ευλόγησον την κληρονομία σου. Το πλήρωμα της Εκκλησίας σου φύλαξον, αγίασον τους αγαπώντας την ευπρέπεια του οίκου σου. Σύ αυτούς αντιδόξασον τη θεϊκή σου δυνάμει και μη εγκαταλείπηση μας τους ελπίζοντας επί σε. Ειρήνη το κόσμο σου δώρησε τις εκκλησίες σου, τις ιερεύσει, τις άρχους συνημών, το στρατό και παντί το λαό σου, ότι πάσα δώσεις αγαθή και πανδόρημα τέλειον, άνωθεν εστί καταβαίνουν εξού του Πατρός των φώτων. Και εσύ την δόξαν και ευχαριστίαν και προσκύνησιν αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Το πλήρωμα του νόμου και των προφητών αυτός υπάρχουν, Χριστέ ο Θεός ημών, ο πληρός σας πάσα την πατρική οικονομία, πλήρως των χαράς και ευρύνης καρδίας ημών, πάντοτε νυν και εκισόν στον αμήν. Κυρίου και έλεος έλθει εφ' ημάς, τι αυτού θεία χάριτη και φιλανθρωπία πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δόξασι ο Θεός η ελπίσιμον δόξασι. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Πατέρ Άγιε, ευλόγησο. Ο Αναστάς εκ των νεκρών και εν Αγίης Θαυμαστός Χριστός, ο αληθινός Θεός ημών, τες φερβίες Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας Αυτομητρός, των δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων Δυνάμεων Ασωμάτων, οικεσίες του Μιενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων Ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, των Αγίων Ενδόξων Μαρτύρων Γουρίου, Αμονά, Σαμονά και Αβίβου, όν τη μνήμη επιτελούμεν του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου την Θείαν Λειτουργίαν επετελέσαμεν πάντων των Θειωτών Αγίων και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Διευκών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Η Αγία Τριάς διαφυλάξει πάντα ημάς, καλημέρα σας, βοήθειά μας, ελάτε για το αντίδωρο.